Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τέλεσε το πρωί τα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ, ανακοινώνοντας και την απόφαση της κυβέρνησης για οικονομική βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω σήμερα και επισήμως στο σπίτι μας, στο ΑΕΚ Αρένα. Συναισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας για τους φίλους της ΑΕΚ που βρέθηκαν το πρωί στα εγγένεια του νέου γηπέδου της ομάδας στην ΑΕΚ Αρένα και τα οποία τελέστηκαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Εγγενιάζουν σήμερα αυτό το γήπεδο. Συνειδητοποιώ πόσο μεγάλες συγκινήσεις θα φιλοξενήσει αυτός ο χώρος. Πόση αγωνία στις κερκίδες. Πόσο σιδρότα στο γήπεδο. Αλλά και πόση έμπνευση για νέους ανθρώπους και μικρά παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Το όνειρο που είχαμε εδώ και δεκαετίες έγινε πραγματικότητα χάρη στη συλλογική προσπάθεια και συνεισφορά όλων μας. Η αγαπημένη μας ομάδα αγωνίζεται πλέον στη δική της ποδοσφαιρική έδρα και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν την ορθότητα της απόφασής μας. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού, εκκλησιαστικού και αθλητικού κόσμου και αθλητών και αθλητριών όλων των τμήματων της ομάδας, ενώ προηγήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός από τον πανοσιολογιότατο Ευμένιο Σίπη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Άντρο Καραπατάκη. Φίλε Άντρο Καραπατάκη, πρόεδρε της ΑΕΚ, έχεις κάθε δικαίωμα να νιώθεις σήμερα περήφανος για τα επιτεύγματα σου αλλά και της ομάδας που σε στηρίζει. Ο Νίκος Αναστασιάδης γνωστοποίησε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η πολιτεία να ενισχύσει οικονομικά την όλη προσπάθεια, δίνοντας 2 εκατομμύρια. Όπως σας είχα υποσχεθεί, η πολιτεία θα σταθεί αργός όπως και όσο μπορεί. Θα συμβάλλουμε στην περαιτέρω αναβάθμιση του γηπέδου σας, γιατί το θεωρούμε και υποχρέωσή μας προς την πόλη της Λάρνακας. Η ΑΕΚ τίμησε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με δώρο μια εικόνα του πολιούχου της πόλης της Λάρνακας του Αγίου Λαζάρου, αλλά και φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας με το όνομά του και τον αριθμό 94, την χρονιά δηλαδή ίδρυσης της ομάδας της Λάρνακας.